περιφέρειες έχουν αποδείξει ότι αποτελούν εκείνον τον θεσμό ο οποίος κάνει αντίσταση ποιότητας και αντίσταση δημιουργίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Με συνέργεια, συνεργατικότητα φτάνει σε δημιουργικά αποτελέσματα στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και τομέα αλλά και για την Ήπεθρο. Ολοκληρώσαμε και ολοκληρώνουμε έργα πολλά, αλλά στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 οι εκχωρήσεις που μας γίναν δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Και οπωσδήποτε δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια από το Υπουργείο, ευθύνη του Υπουργείου, για την δημοπράτηση έργων νερού που είναι σημαντικά και άλλων έργων στον αγροτικό τομέα. Δηλαδή το πρόγραμμα του αγροτικού τομέα είναι αναξιοποιητό και έτσι χάνονται θέσεις εργασίας, χρήμα, αλλά χάνονται και ευκαιρίες παραγωγικότητας και δημιουργικότητας στον αγροτικό τομέα. Βέβαια, ο αγροτικός τομέας τώρα δεν είναι από τα χρήματα μόνο που θα δώσει η Ευρώπη. Ο αγροτικός τομέας πλέον χρειάζεται μια αλλαγή. Ριζοσπαστική. Έχει αυτές τις δυνατότητες σήμερα όχι, δεν τις έχει. Διαθροντικά προβλήματα δεν τις έχει. Που έχουμε. Δεν τις έχει. Άρα... Διότι δεν έχει σχέδια βελτίωση, δεν έχει σχέδια βόσκησης. Διότι, γιατί η Ήπεθρος έχει εγκαταλειφθεί. Εμείς δεν είμαστε τον υπέρ. Υπέρ μιας Ήπεθρου όπου να μπορεί να έχει σχέδια δόμησης, σχέδια ΣΧΟΑΠ, σχέδια γενικά πολεοδομικά, να μπορεί να έχει σχολεία, να έχει κέντρα υγείας, να μπορεί να μείνει ο κόσμος, όχι να φεύγει ο κόσμος. Είμαστε υπέρ της επιστροφής, διότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φυλάτουν τη γη μας. Είναι ξεχωριστή η εργασία τους και οπωσδήποτε υπάρχει ένα παράπονο. Μιλάμε για μια Ελλάδα της αγροτιάς ή η αγροτιά της Ελλάδος, η οποία είναι παραμιλημένη. Είναι παραμιλημένη στην ουσία επί της ουσίας, διότι όταν ερημώνονται τα χωριά, ερημώνεται η αγροτιά. Όταν ερημώνονται τα χωριά, ερημώνεται η παραγωγή. Όταν δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί με μια ριζοσπαστική πολιτική στον αγροτικό τομέα, την οποία δεν βλέπουμε. Βλέπουμε αποσπασματικά σχέδια. Αφού δεν τη βλέπουμε από την κυβέρνηση, οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να πάρουν σε ένα βαθμό τη λύση του προβλήματος αυτού στα χέρια τους, ώστε μέσα από τις κατάλληλες συνέργειες που είπατε κι εσείς με τα συλλογικά επιχειρηματικά σχήματα να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυνατότητες που έχουν. Ήδη το κάνουμε αυτό, αλλά υπάρχουν κανόνες και υπάρχουν και όροι οι οποίοι είναι ανυπέρβλητοι και αυτούς τους όρους τους βάζει το Υπουργείο. Ήδη προχωράμε, ήδη κάνουμε έργα τα οποία δεν θα γινόντουσαν αν δεν ήταν η περιφέρεια συνεργασία με τον αγροτικό κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε, διότι υπάρχει πάντα ένα κράτος το οποίο είναι δουλοκτητικό, ένα κράτος των απαγορεύσεων, ένα κράτος το οποίο δεν συνεργάζεται, ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί για την παραγωγή. Και οπωσδήποτε αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη χώρα, γιατί είναι εθνικό το ζήτημα. Δεν είναι τοπικό ή περιφερειακό. Οι περιφέρειες έχουν δείξει ότι και μπορούν και θέλουν και κάνουν, που είναι σπάνιο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται στην πραγματικότητα, στην οικονομία, στη θέση εργασίας, στην παραγωγή, στην περιοχή, σε κάθε περιοχή. Και επιγραμματικά, τα επόμενα βήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας ποια είναι? Εντάξει, εμείς κάνουμε έργα νερού, κάνουμε έργα αγροτικής οδοποιίας, κάνουμε έργα δρόμων, έργα μεταποιήσεων, έργα κτηνοτροφικά, έργα στα οποία και έργα στην Ήπεθρο, τόσο ώστε να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην Ήπεθρο να παράγει και να διαφυλάξει το τοπίο, το περιβάλλον, αλλά και τη γη μας. Είναι ξεκάθαρο. Όπου μπορούμε, βοηθάμε.